ως ένα μέτρο που δύσκολα θα ωφελήσει άμεσα τους αγρότες και δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του κόστου παραγωγής τους, βλέπουν οι αγρότες την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για επιδοτούμενο συμψηφισμό της ενέργειας που παράγουν σε σχέση με αυτή που καταναλώνουν. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ενότητα του Δήμου Τοπίρου, Κώστας Δαλάτσης, θα ήταν ουσιαστικότερη ενίσχυση στην ανταγωνιστικότητα της παραγωγής τους η επαναφορά της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Κοιτάξτε, είναι κάτι που και εμείς ακούσαμε πριν λίγες μέρες. Θα θέλουμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες, το πώς ακριβώς θα γίνει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτή η εγκατάσταση. Γιατί το να βάλεις φωτοβολταϊκά, ξέρουμε ότι έχει ένα σημαντικό κόστος που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αδύνατο να τα απεξέλθουμε. Να δούμε τι ποσοστό θέλουν να επιδοτήσουν και πώς θα γίνει. Ξέρουμε ότι αυτό θα έχει ανταποδοτικό. Δηλαδή, όσο ρεύμα καταναλώνει κάποιος για να ποτίσει ή να κάνει κάποιες άλλες εργασίες, πόσες κιλοβατόρες έχει κάψει, τόσες κιλοβατόρες θα αφαιρούνται. Αν το δούμε μακροπρόθεσμα, ίσως είναι καλό. Αλλά να σταθούμε να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Ξέρουμε ότι ο αγροτικός πληθυσμός τόσο της Ελλάδας, αλλά όσο και της Ευρώπης είναι γερασμένος. Γι' αυτό βλέπουμε να τρέχουν συνέχεια προγράμματα για νέους αγρότες. Δεν το κάνουν επειδή αγαπούν τους νέους αγρότες, το κάνουν επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι να καλλιεργήσουν τη γη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δούμε. Επίσης θέλω να πω το εξής. Αν είναι να επιδοτήσουν και να βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφική, καλό θα ήταν να λάβουν άλλα μέτρα. Ας επαναφέρουν την επιστροφή φόρου στα καύσιμα, την οποία καταργήσαν πριν λίγο καιρό. Ας μειώσουν λίγο και το φόρο στα καύσιμα, που συνέχεια βάζουν φόρους και έχει ανεβεί πάρα πολύ η τιμή στα καύσιμα. Και μην ξεχνάμε ότι από 1/17 το πετρέλαιο κίνηση πήρε 10 λεπτά. Αντί λοιπόν να παίρνουν τέτοιου είδους μέτρα, που θα επωφεληθούν ελάχιστοι άνθρωποι, γιατί όπως είπα πριν, το κόστος θα είναι μεγάλο. Ας πάρουν άλλο είδους μέτρα, να έχουν άμεσο αντίκτυπο και τα χρήματα που ήταν να δώσουν για να επιδοτηθούν τα φωτοβολταϊκά τα οποία θα εγκατασταθούν, ας τα δώσουν με αυτή τη μορφή. Να μην ξεχνάμε όμως ότι εκεί που θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά θα είναι χωράφια που θα καλλιεργούνταν. Θα μειωθεί λοιπόν και η καλλιεργήσιμη έκταση και σε κάποιες περιπτώσεις, αν το δούμε πάλι και αυτό με αριθμούς, σίγουρα δεν θα είναι καλό για την οικονομία. Θα μειωθεί ο κύκλος του τζίρου που γίνεται στα πρατήρια που έχουμε στην τοπική κοινωνία, θα μειωθεί ο τζίρος στα αγροτικά εφόδια και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ας λάβουν άλλα μέτρα, ας κουβεντιάσουν με αγρότες και κτηνοτρόφους τι ακριβώς μπορεί να γίνει και τα χρήματα αυτά που υποτίθεται θα δώσουν να επιδοτηθούν τα φωτοβολταϊκά αυτά, ας τα δώσουν με άλλο τρόπο. Δεν ζητάμε επιπλέον χρήματα, αυτά τα χρήματα. Ας μας ρωτήσουν και εμείς θα τους δώσουμε λύσεις άμεσες και περισσότερο στοχευμένες από ό,τι αυτή. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση του κόστους ενέργειας, καθώς οι παραγωγοί θα μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες των μονάδων τους με το ρεύμα που θα παράγει το φωτοβολταϊκό τους και η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια θα μεταφέρεται στο επόμενο καθοριστικό λογαριασμό του ηλεκτρικού τους ρεύματος.